πολιτικό σύστημα, καταρχήν να σας πω, ήταν συνεπές στην ώρα του. Εσείς αλλάξατε το πρόγραμμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους για τη σημερινή σας παρουσία, αλλά και για την πρόσκληση. Για την πρόσκληση να καταθέσω ορισμένες σκέψεις για την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας, καθώς και για το στρατηγικό ρόλο που πρέπει να έχουν οι εξαγωγές στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και της οικονομίας. Εξαγωγές που συμβάλλουν σημαντικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας, στην αύξηση του πλούτου, στην τόνωση της απασχόλησης, στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Οι συνθήκες που επικρατούν στο σημερινό αβέβαιο και γεμάτο κινδύνους εξωτερικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την αντιαναπτυξιακή πολιτική που ακολουθείται επί τετραετίας από τη σημερινή κυβέρνηση, δεν ευνοούν την εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας. Και όποια βελτίωση έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει από ανάγκη, όχι από επιλογή. Έχει γίνει γιατί έχει καταρρεύσει η εσωτερική κατανάλωση, οπότε έπρεπε οι Έλληνες επιχειρηματίες να βρουν μία διέξοδο στα προϊόντα τους. Ενώ το κράτος δεν ήταν φιλικό απέναντι στη δραστηριότητά τους. Είναι κομβικό όμως να πούμε και δύο πράγματα για το εξωτερικό περιβάλλον, γιατί οι εξαγωγές σχετίζονται άμεσα με το εξωτερικό περιβάλλον. Ένα διεθνές περιβάλλον που κυριαρχείται από τις ασθενέστερες, από τις αναμενόμενες προβλέψεις για τους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, τις συνεχείς αλλαγές γεωπολιτικών συσχετισμών, την απειλή του εμπορικού προστατευτισμού, την ευπάθεια πολλών αναδυόμενων οικονομιών στο ενδεχόμενο αποστροφής των διεθνών επενδυτών προς τον κίνδυνο, την αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, μη σας πω ακόμα και την αβεβαιότητα για τον τρόπο αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο εσωτερικό τώρα, η κυβέρνηση αποδεδειγμένα, δυστυχώς, επί τετραετίας, αδυνατεί να πετύχει υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, να βελτιώσει τη σύνθεση του πλούτου, θα δώσω πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό, στη σύνθεση του πλούτου, να ενισχύσει την προσφορά στην οικονομία, η οικονομία είναι και ζήτηση, είναι και προσφορά, να ενεργοποιήσει εγχώριες επενδύσεις, να προσελκύσει ξένες άμεσες επενδύσεις, να υλοποιήσει αποκρατικοποιήσεις. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Ελληνικά πετρέλαια, Κόσκο, ελληνικός χρυσός, ελληνικό, ουκ ολίγα παραδείγματα. Αγγυλώσεις, ιδεολειψίες. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με ένα προεκλογικό πακέτο μέτρων, το οποίο ακουμπά κατά κύριο λόγο την πλευρά της ζήτησης και δεν αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη οικονομίας, που θα επηρεάσει και τις εξαγωγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, όσο και στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που υπέβαλε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα, ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρείται και το 2019 προς τα κάτω. Από το 2015 μέχρι το 2019 συνεχίζει αναθεωρήσει προς τα κάτω του ρυθμού ανάπτυξης και αναμένεται ασθενικός μέχρι το 2022. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, οι επενδύσεις δηλαδή, όχι μόνο δεν αυξήθηκαν το 2018, συρρυκνώθηκαν κατά 12% και η αύξηση που είχε προβλεφθεί για το 2019 μεταφέρεται στο 20, ακόμα χειρότερα. Και πώς να συμβαίνουν αυτά, όταν έχουν επιβληθεί 29 νέοι φόροι τα τελευταία 4 χρόνια, οι ασφαλιστικές φορές έχουν διωγγωθεί, μεταρρυθμίσεις, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιούνται, ανακύπτουν διαρκώς εμπόδια στην προσέλκυση και στη δημιουργία και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, κεφαλαϊκοί περιορισμοί εξακολουθούν να υφίστανται, η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ είναι αργή και χαμηλή και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων συστηματικά την τελευταία τριετία υποεκτελείται προκειμένου το δημοσιονομικό αποτέλεσμα να είναι ακόμα καλύτερο. Το αποτέλεσμα, αρνητικός ρυθμός καθαρών επενδύσεων, δηλαδή το λειτουργικό κεφαλαιακό απόθεμα της χώρας, μειώνεται. Αυτό που θα έπρεπε να αυξάνει, μειώνεται. Επιπλέον, η εισφορά του εξωτερικού ισοζυγίου στην ανάπτυξη διατηρείται δυστυχώς αρνητική, αφού η αύξηση στο σκέλος των εξαγωγών αντισταθμίζεται από την αύξηση που συνεχίζεται στις εισαγωγές, οι οποίες παραμένουν υψηλότερες σε όγκο. Και ενώ κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί βραχυπρόθεσμα,
αφού ένα τμήμα των εισαγωγών είναι απαραίτητο για τη στήριξη της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων, μέσω μακροπρόθεσμα η αρνητική συνεισφορά του εξωτερικού ισοζυγίου είναι τουλάχιστον ανησυχητική. Κυρίες και κύριοι, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να σχεδιάσουμε με σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση την επόμενη μέρα. Επόμενη μέρα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη έμφαση, εκτός των άλλων, στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας, η οποία παρά την πρόοδο που έχει επιτελεστεί και συντελεστεί, συνεχίζει να αντιμετωπίζει εμπόδια. Εμπόδια τα οποία τίθενται αυτά τα χρόνια και διατηρούν την ελληνική οικονομία εγκλωβισμένη στην εσωστρέφεια. Εμπόδια όπως είναι, κάποια από αυτά είναι και διαχρονικά. Η έντονη γραφειοκρατία και η πολυνομία, το υψηλό κόστος δανεισμού, η αδυναμία άσκησης πολιτικών επιθετικής προώθησης σε ξένες αγορές, η καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ, η έλλειψη υποδομών, το υψηλό κόστος παραγωγής σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αλλά και την υπερφορολόγηση. Υπερφορολόγηση που διέλυσε τη μεσαία τάξη, φτωχοποίησε την κοινωνία και εκτόξευσε τις οφειλές των πολιτών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. 65% υψηλότερο το ιδιωτικό χρέος την τελευταία τετραετία. Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση με μεγάλη καθυστέρηση να φέρει μια ρύθμιση της περίφημης 120 δόσεις, που δεν αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, θέτει εισοδηματικά κριτήρια ακόμα και για μικρές σχετικά οφειλές, προβλέπει κρίσιμο σημείο πολύ λίγες δόσεις για τις επιχειρήσεις και εξαιρετικά σημαντικό, δεν επιβραβεύει τη συνέπεια. Το αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να παραμένει μια σπάνια περίπτωση μικρής ή μη κλειστής οικονομίας, με το μερίδιο του εξαγωγικού τομέα ως προς το ΑΕΠ να είναι ιδιαίτερα χαμηλό, αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με άλλες μικρές οικονομίες, όπως αυτή της Πορτογαλίας. Απαιτείται συνεπώς η διαμόρφωση και η υλοποίηση ενός ρεαλιστικού, ολοκληρωμένου, συνεκτικού σχεδίου. Σχέδιο το οποίο θα αυξάνει και την ποσότητα και θα βελτιώνει την ποιότητα της σύνθεσης του πλούτου. Θα το πω με απλά λόγια. Θέλουμε να μεγαλώσουμε την πίτα, να τις αλλάξουμε τα συστατικά και να τη διανύουμε πιο δίκαια. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά, η δική μας, από την παρούσα κυβέρνηση. Παρούσα κυβέρνηση προσπαθεί από μια πίτα που αποτυγχάνει να τη μεγαλώσει, σύμφωνα με τις δικές της εκτιμήσεις, να μοιράσει κατά τον τρόπο που η ίδια εκτιμά, μέσα από την υπερφορολόγηση αυτή. Εμείς λέμε, πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτα, να αλλάξουμε τα συστατικά της και να τη διανύουμε πιο δίκαια. Δηλαδή, μέσα από μια ολοκληρωμένη δημοσιονομική πολιτική, πολιτική υλοποίηση διαθεωρητικών αλλαγών και ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία, να βελτιώσουμε την κατανάλωση, να αυξηθεί η κατανάλωση, αλλά το σκέλος των επενδύσεων και των εξαγωγών να αυξηθούν πολύ περισσότερο από την κατανάλωση. Να γίνει δηλαδή αυτό που το πολιτικό σύστημα επί χρόνια λέει και δεν έχει πράξει, η παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Αυτό η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει αποδεδειγμένα όταν οι επενδύσεις πέφτουν κατά 12% και ουσιαστικά συνεχίζεται η υπερφορολόγηση. Σχέδιο συνεπώς που θα ενισχύει την προσφορά στην οικονομία με τόνωση των επενδύσεων και ενίσχυση εξωστρέφειας. Σχέδιο που θα ενισχύει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Εμένα θα μου επιτρέψει να λέω πάντα την διαθεωρητική ανταγωνιστικότητα. Γιατί οι διαθεωρητικές αλλαγές πρέπει να βοηθήσουν την διαθεωρητική ανταγωνιστικότητα. Σχέδιο που θα αναστρέψει τη διαρροή επιστημόνων αλλά και επιχειρήσεων στο εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή μείωση του πληθυσμού της χώρας. Και σχέδιο που θα βοηθάει τη χώρα να ανταποκριθεί στον δομικό μετασχηματισμό της εργασίας εξαιτίας της τεχνολογικής επανάστασης. Κομβικά σημεία συνεπώς. Πρώτον, δημοσιονομική πολιτική. Απλοποίηση, σταθεροποίηση φορολογίας, γενναία μείωση φορολογικών συντελεστών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μεγαλύτερη και μπροστοβαρή μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει που το 2020, πρώτο Θεός, φορολόγηση επιχειρήσεις θα επανέλθει εκεί που ήταν το 2014. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει που πρώτο Θεός φέτος ο ΦΠΑ στην εστίαση θα επανέλθει εκεί που ήταν το 2014. Δεν μπορεί η κυβέρνηση, πρώτο Θεός, να πανηγυρίζει
που θα μεταταγούν τα τρόφιμα στο 13% όπου ήταν το 2014, ούτε να πανηγυρίζει που η έκτακτη ή μόνιμη εισφορά αλληλεγγύης πάνω από τις 20.000 ευρώ θα επιστρέψει εκεί που ήταν το 2014. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη εμπροστοβαρής μείωση φορολόγησης των επιχειρήσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους εργαζόμενους, άμεση επιστροφή ΦΠΑ στους εξαγωγείς και δημιουργία λευκού μητρώου ασφαλιστικού συστήματος. Δεύτερος άξονας. Υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με φύλο επενδυτικό και φύλο εξαγωγικό πρόσημο. Απλοποίηση αδειοδοτικού και γραφειοκρατικού περιβάλλοντος. Δημιουργία ενιαίου φορέα για την προώθηση της εξωστρέφειας, στον οποίο θα υπαχθούν και οι οικονομικοί εμπορικοί ακόλουθοι. Ο φορέας αυτός θα προκύψει από ενοποίηση των επιμέρους δημοσίων δομών, θα έχει διοικητική αυτονομία και θα συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα για τη διάγνωση των αναγκών και την χάραξη των κατάλληλων στρατηγικών. Αναβάθμιση της οικονομικής εμπορικής διπλωματίας με σκοπό να συμβάλλει στην πρόθεση οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, διεύρυνση του ωραρίου στα Τελωνία, βελτίωση των δικτύων και των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, αναβάθμιση των υποδομών που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα, με στόχο την ανταγωνιστική διακίνηση προϊόντων και αγαθών, αναδιάρθρωση της αγοράς ενέργειας, ανάπτυξη ενός εθνικού οικοσυστήματος έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας, σε στενότερη σχέση με τις επιχειρήσεις, με στόχο τον μετασχηματισμό των αποτελεσμάτων τους σε διεθνώς εμπορεύσιμα, ελκυστικά και ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η εφαρμογή, ναι, όπως σε όλη την Ευρώπη, ενός ολοκληρωμένου ασφαλιστικού συστήματος τριών πυλώνων και η δημιουργία ενός καλύτερου, όχι ενός μεγαλύτερου, ενός καλύτερου κράτους με απλούστερες δομές, σαφείς δραστηριότητες και αξιολόγηση. Αξιολόγηση παντού. Και ο τρίτος άξονας είναι η τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Εδώ είναι το απόλυτο βατερελό της τελευταίας τετραετίας. Με ποιους τρόπους? Με αξιοποίηση όχι μόνο του ΕΣΠΑ, αλλά όλων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Πρέπει να γίνει ένας φορέας που να έχει την εποπτεία όλων αυτών. Εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα τρία τελευταία χρόνια, τα μόνα χρόνια μέσα στα μνημόνια, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο παραμένει χαμηλό και είχε συρρυκνωθεί και τα προηγούμενα χρόνια, υποεκτελείται κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου το δημοσιονομικό αποτέλεσμα να είναι καλύτερο κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, για να ασκηθεί η όποια κυβερνητική πολιτική. 2 δισεκατομμύρια ευρώ όμως λείπουν από τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκαθάριση των οφειλών του δημοσίου, πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα. Η επιτυχία του προγράμματος είναι ότι θα έπρεπε να μηδενιστούν 20 Αυγούστου 2018 και σήμερα παραμένουν πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών που επιβλήθηκαν μετά την γενναία ηρωική διαπραγμάτευση του 2015. Αξιοποίηση εξωτραπεζικών εργαλείων και εναλλακτικών εργαλείων χρηματοδότησης από τις κεφαλαγορές και σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης. Εδώ πρέπει να γίνει πολλή δουλειά με το τραπεζικό σύστημα. Τραπεζικό σύστημα το οποίο αντιμετωπίζει πολλές και μεγάλες προκλήσεις και στο παθητικό του και στο ενεργητικό του και στα αποτελέσματά του στην οργανική κερδοφορία. Χρειάζεται εμπιστοσύνη για να επιστρέψουν καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα. Σήμερα που μιλάμε, έχουν φύγει 25 δισεκατομμύρια ευρώ καταθέσεις από τις αρχές του 2015. Έχει επιστρέψει ένα μικρό κομμάτι, αλλά το καθαρό αποτέλεσμα είναι μείον 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα χρειάζεται τόνος εμπιστοσύνης, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα βοηθήσει και η μείωση του ένφια για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, για την ακρίβεια των κόκκινων ανοιγμάτων και βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας των τραπεζών. Συμπερασματικά, αυτό το σχέδιο, το οποίο δεν άκουσα ούτε χθες από τον κύριο Πρωθυπουργό, θα ενδυναμώσει την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, θα τονώσει τις εξαγωγές και θα συμβάλλει στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
θα ενισχύσει τη συμμετοχή των ελληνικών επενδύσεων στις διεθνείς αλυσίδες αξίας και θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της παραγωγικής δομής της χώρας, που ως τώρα κυριαρχείται από κλάδους μέτριας και χαμηλής τεχνολογίας, αλλά και στην αύξηση του τεχνολογικού περιεχομένου και της προστιθέμενης αξίας των εξαγωγών. Η υλοποίηση όμως ενός τέτοιου ολοκληρωμένου σχεδίου τριών αξώνων απαιτεί μεταρρυθμιστική, σοβαρή, υπεύθυνη, συνεκτική και αξιόπιστη κυβέρνηση. Και αυτή σύντομα θα προκύψει με τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ.